Ο οποίος περιμένει λίγη περισσότερη ώρα είναι δίπλα το Χάρης Μιλτιάδος και μετά θα πάμε στο Αντώνη Κατσαρό και τον Ραφαήλ Λευθερίου. Χάρη. Coach, πολλά συγχαρητήρια. Το τρόπαιο βάφτηκε κιτρινοπράσινο. Πρώτα ο κεραυνός και τώρα η ανόρθωση. Το κτίσατε. Εντάξει, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Νομίζω ήταν μια επιβράβευση της μέχρι τώρα προσπάθειας που κάναμε. Η χρονιά ξεκίνησε με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο που έβαλε τις βάσεις. Δεν θέλω να το ξεχνάει αυτόν η ομάδα. Έγινε μια αλλαγή. Ξέρουμε πώς είναι στους προπονητές αυτό το πράγμα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Είχαμε τις ατυχίες μας. Φέραμε κάποιους παίκτες μέσα που μας βοήθησαν. Και νομίζω ότι δίκαια κατακτήσαμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Πού θα τον αφιερώνατε? Νομίζω έχετε αναφερθεί. Εντάξει, που θα τον αφιερώνω καταρχήν στους παίχτες μου οι οποίοι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε παίχτες στην ομάδα που είναι πραγματικά είναι 40 χρονών παιδιά, όπως είναι ο Ιάκωβος, ο Σιζόπουλος, ο Κορονίδης. Και αυτά τα παιδιά είναι κάθε μέρα στην προπόνηση και δείχνουν ακόμα ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, βρέστε μου ποιοι 40 παίζουν αυτή την περίοδο και είναι γεννημένοι νικητές. Στη διοίκηση της ΑΕΚ, στον κόσμο της ΑΕΚ που είναι κοντά στην ομάδα και φυσικά στην οικογένεια μου που με στηρίζει. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τον αγώνα. Όταν η ανόρθωση μείωνε την διαφορά, τι στριφογύριζε στο μυαλό σας? Τίποτα. Η δουλειά μου είναι να σκέφτομαι την κάθε επόμενη κατοχή. Χτίσαμε μια καλή διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, παίξαμε φανταστικά. Ήταν πολύ φυσιολογικό να υπήρχε μια κόπωση και μια πτώση. Το θέμα ήταν να διαχειριζόμαστε αυτό το διάστημα με ψυχραιμία. Η αλήθεια ότι στα πρώτα 25 λεπτά παίξαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε αυτό 40 λεπτά. Ας μην ξεχνάμε, δώσαμε πάρα πολλές δυνάμεις πριν δύο μέρες απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Κεραυνός. Οπότε δεν ήταν εύκολο να κρατηθούμε 2-40 λεπτά. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό.